λεμονιά. Η κοντούλα λεμονιά Ελευθερία Ελευθερίου πέφτει από τα σύννεφα. Ακούς και ότι θύμιζε σε κάποια σημεία Έλληνα Παπαρίζου και σε κάποια άλλα Καλομήρα. Ναι. Πόσο φαίνεται όλο αυτό? Αυτός ποιος το είπε? Έλαντε, απορώ. Με το που είδα την Ελευθερία τρεις ορόφους πάνω, λέω δεν μπορεί, ή θα βγάλει τη λίρα. Ή θα φωνάξει thank you. Βέβαια, εμένα μου θυμίζει περισσότερο Μαρίζα Κοχ το 1976. Εξόφθαλμη η ομοιότητα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που στήσαμε και παρουσιάσαμε ήταν κάτι πολύ πρωτότυπο. Ας της μιλήσει κάποιος για την παρθενογένεση στην τέχνη. Μην τρομάξετε, αλλά τη φιγούρα μπαίνω στο μίξερ και το βάζω στο γρήγορο. Την έκαναν κι άλλες. Προσπάθησα να βάλω το δικό μου χαρακτήρα. Δεν μιμηθήκαμε τίποτα, αλλά προφανώς κάποιοι πιστεύουν ότι... Ό,τι βλέπουν τα ματάκια τους. Ακόμη και το δικό σου το στρασάτο το ξέρεις εσύ και αυτό κλεμμένο. Πάντα φοράει βρέκι. Και μάλιστα και κεντυμένο με κρίσταλα Σουαρόφσκι. Για να μην το πάω ακόμα πιο μακριά και δημιουργήσω διπλωματικό επεισόδιο. Αυτή η Άννη Λόρακ, πού να βρίσκεται άραγε? Να, να και η Ελευθερία. Αφού τελειώσαμε με τον στολισμό, ας μιλήσουμε για το στόχο. Γιατί πάμε στον Μπακού? Πάμε για να... πατήσουμε την τροπό, βρε την τροπό γύρω. Σε άλλα νέα, ο Γιώργος Φραντζεσκάκης τα μαζεύει στην κόντρα του με τη Σάσα στα μάτια. Ήμουνα λίγο αυστηρός και το αποσύρω το δικό μου σχόλιο, την απάντηση δηλαδή του σχολείου. Τον βλέπετε κι εσείς φρεσκολουσμένο, ε? Αυτό φταίει. Παρουσιαστές από αν δεν έχουν. Οι άνθρωποι είναι πολύ εύκολο να πούνε μια μικροκακία όταν δεν γνωρίζονται, όταν δεν έχουν διαπροσωπική επαφή με τον άλλο. Όταν δεν έχουν νιώσει το απαλό άγγιγμα της μπούκλας. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά η Σάσα σε πέρασε κομμωτήρια 14. Είναι ένα τυχαίο περιστατικό, ας πούμε. Έκανε και μάσκα για ενυδάτωση. Είναι ολοφάνερο. Δεν περιγράφω άλλο.